Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή επόμενη μέρα, ξανά κοντά σας, στη Καλησπέρα. σκηνοθεσία ο Νίκος Θεσσαλονίτης. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Μια ακόμα εκπομπή Καλησπέρα. λοιπόν ξεκινά, επόμενη μέρα από το Ηλυρία. Εκπομπή που συζητάμε ενδιαφέροντα θέματα, θέματα επικαιρότητας. Και πάντα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους όπως και σήμερα. Νομίζω μπορούμε να τους παρουσιάσουμε σιγά σιγά. Αθανασία. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Νίκο. Μαζί μας λοιπόν σήμερα η Κατερίνα Καραμάνου. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Αργολίδας. Ο κύριος Πελεγρής Σάβας. Καλησπέρα κύριε Πελεγρή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την όμορφη Ρόδο ξανά. Υποψήφιος βουλευτής από τη Ρόδο με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης επίσης. Η κυρία Λαμπροπούλου. Καλησπέρα κύριε Λαμπροπούλου από την Αργολίδα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε σήμερα μαζί. Ο κύριος Παρασκευάς Αρσενίου και πάλι μαζί μας ο γιατρός. Καλησπέρα κύριε Αρσενίου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Από τον νομό Θεσσαλονίκης ο κύριος Αρσενίου, όπως και η κυρία Εμενίδου, γνωστή και μια εξαιρετή από το Ηλυρία. Καλησπέρα κύριε Εμενίδου. Καλησπέρα σας. Υποψήφιο βουλευτής και εσείς από την Θεσσαλονίκη και σήμερα πάλι θα συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία έχουν φανεί στον τίτλο της εκπομπής από κάτω. Υγεία, ιδιωτικοποίηση, αναστολές, ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα το δούμε και αυτό στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο μια γενική εικόνα με την υγεία. Είναι μια εποχή που πραγματικά η υγεία περνάει τα πάνδυνα και στο αποτέλεσμα και στις διαδικασίες. Έχει προκύψει και αυτή η πανδημία τα τελευταία χρόνια, στην οποία είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσο αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τις σωστές κινήσεις κτλ. Είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά και να πάρει κάποιος το λόγο, όποιος θέλει πρώτος, να μας δώσει μια γενική εικόνα της υγείας σήμερα και αν και κατά πόσο όλο αυτό θα έπρεπε να είναι έτσι και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Μπορώ να πάρω το λόγο Ναι, κύριε Μενίδου, βεβαίως. ως προς τον ΠΟΗ, να έχουμε μία εικόνα ποιος είναι ο ΠΟΗ και να ανοίξει έτσι η συζήτηση, γιατί κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε με τον ΠΟΗ, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει πολλές εξειδικευμένες υπηρεσίες. Και αυτή ασχολείται σαφώς με την υγεία. Ο προκάτοχος του ΠΟΗ ήταν ο Οργανισμός Υγείας. Υπογράφηκε και το Σύνταγμα του ΠΟΗ, του Οργανισμού Υγείας τότε, από 61 χώρες. Εδρεύει στην Γενέβη και φυσικά υπάρχουν γραφεία σε όλα τα κράτη του κόσμου, που σήμερα είναι 194, πλην του Λίχτεστάιν Θαρό και πλην των νήσων Κουκ. Όλα τα κράτη συμμετέχουν στο να χρηματοδοτούν τον ΠΟΗ με πολλά εκατομμύρια. Μόνο να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι ότι γύρω στα 530 με 550 δίνει η Αμερική. Ισότιμο ποσόν δίνει η Βρετανία, και εδώ μας κάνει μια εντύπωση πως ολόκληρες ΗΠΑ δίνουν τόσα και Βρετανία από μόνη της τόσα, και τα άλλα κράτη της Ευρώπης τουλάχιστον είναι εκεί στα 200 και. Και επειδή το ετήσιος προϋπολογισμός τους είναι γύρω στα 5 με 6 δισεκατομμύρια του ΠΟΗ, αλλά για το θεάρεστον έργο που κάνει, και βλέπουμε ότι υπάρχει υγεία παντού, εξοδεύονται πάρα πολλά ποσά, ούτως ώστε λέει ο ΠΟΗ ότι δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα και οπότε πρέπει να στραφούμε και σε ιδιώτες. Ένας χορηγός από τους μεγάλους χορηγούς είναι το Ίδρυμα Μελίντα και Μπίλι Γκέιτς, που δίνει με τα άλλα ιδρύματά του μαζί κοντά στο δισεκατομμύριο, και είναι να αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο ένα ίδρυμα δίνει ένα ποσό που καλύπτει το πόσο τα 100 του προϋπολογισμού αυτού. Στην πορεία θα δούμε γιατί ξεκίνησε, πώς υποτίθεται έπρεπε να εξαλειφθεί η ελονοσία, φτάσαμε στον έμπολα, φτάσαμε στο AIDS, που βλέπουμε ότι δεν εξέλιπε το AIDS.
και στον καρκίνο και φυσικά έχει πιάσει και 1 δισεκατομμύριο ψυχικές νόσους με δικά τους στοιχεία, 1 δισεκατομμύριο ψυχικές νόσοι. Καταλαβαίνετε τώρα, 1 στους 8 δηλαδή έχει ψυχική νόσο και φυσικά οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν από την κοίηση, τη βρεφική ηλικία, την παιδική έως όποιες νόσοι επιβαρύνουν τον πολίτη ανά τον κόσμο. Αυτά έτσι ως μπήκατε δυναμικά, κυρία Μενίδου, και σήμερα. Βάλατε πολλά θέματα. Καταρχήν, λίγο από την αρχή να σταθούμε σε κάτι που είπατε. Είπατε κάτι για ένα σύνταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι ακριβώς? Τι ακριβώς 61 είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό και τι, δηλαδή εντάξει ήδη κάνατε μια εισαγωγή, αλλά τι είναι αυτό, δηλαδή κάποιοι τα ακούνε πρώτη φορά αυτό νομίζω. Το Σύνταγμα είναι όπως το Σύνταγμα των κρατών. Είναι μέσα ο τρόπος, οι νόμοι που καθορίζουν την πορεία του κράτους. Είναι όλες οι παράγραφοι, τα άρθρα που καθορίζουν την πορεία αυτού του τεράστιου οργανισμού από τη στιγμή που όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει, κύριε Σαλονίτη. Άρα Σύνταγμα, έχουμε όμως και κράτη, έτσι, μέσα σε αυτό όπως το λέτε. Έχουμε και κράτη που υπογράφουν αυτό. Υπερισχύουν, ξέρετε, ότι οι νόμοι του ΠΟΗ, να το πω έτσι, υπερισχύουν του Συντάγματος των κρατών σε πολλές περιπτώσεις. Υπερισχύουν, όπως γίνεται και τώρα τελευταία. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Εμενίδου. Όταν λέμε για ΠΟΗ, μιλάμε για Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όταν λέμε ότι υπάρχει το Σύνταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εννοείται ότι ουσιαστικά είναι η πορεία του εθνικού συστήματος κάθε χώρας, όταν σαφώς λέμε ότι... Σαφώς. Άμα βγει ένας νόμος σε παγκόσμιο επίπεδο, υποτίθεται για την υγεία, για... λοιπόν, έτσι... Βεβαίως, ναι. Κρίμα να πάνω σε θέματα της υγείας. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, όταν μπαίνουν και ψυχικές νόσοι, όταν έχουν λόγο για το γύρας, πώς θα πρέπει να είναι η πορεία του γύρατος, γιατί έχουμε δει και έχω δει εδώ στο Ηλυρία βίντεο όπου πρέπει να είναι καθοδηγούμενη ευθανασία ατόμων ενήλικων από κάποια ηλικία και πάνω, 70 και πάνω. Αν αυτό ψηφιστεί από τον ΠΟΗ, και είναι πάνω από το Σύνταγμα κάθε κράτους, θα πρέπει να γίνει πράξη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, μπαίνουν πολλοί ηθικοί κανόνες και ηθικά διλήμματα σε ό,τι αποφασίζει ο ΠΟΗ. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιος άλλος έχει κάτι να συμπληρώσει επάνω σε αυτά που είπε η κυρία Εμενίδου? Κοιτάξτε. Μπορώ να μιλήσω λίγο εγώ? Ας μιλήσει η κυρία Λαβρόπουλου πρώτα και μετά ο κύριος Ασένιου. Δηλαδή τελικά βλέπουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ουσιαστικά είναι Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας. Δηλαδή συντηρεί την ασθένεια και τελικά θα γίνει ένα παγκόσμιο κράτος τελικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Να αναρωτηθούν τελικά που βαδίζει η ανθρωπότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο ΠΟΗ το πάει τελικά μέσω της υγείας να επιβάλλει μια παγκόσμια κυβέρνηση που ουσιαστικά δηλαδή πάρα πολύ λίγα άτομα θα κάνουν κουμάντο σε ολόκληρη την ανθρωπότητα χωρίς να μπορεί κανένας πολίτης, καμίας χώρας να εκφέρει τη δική του άποψη. Δεν ερωτάται καν ο πολίτης. Και θα μπορεί, επιδιώκει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να επιβάλλει όποτε θέλει, ας πούμε, παγκόσμιο lockdown, όταν υπάρχει μια καινούρια πανδημία, με το πρόσχημα, βέβαια, της αποκατάστασης της υγείας μας, έτσι. Αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι τηλεθεατές μας. Και με το πρόσχημα, βέβαια, της πανδημίας που προηγήθηκε, έτσι, κυρία Λαυροπούλου. Βεβαίως. Ναι. Έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν με πάρα πολλές άλλες επιδημίες και πανδημίες. Και μας ανακοινώνουν προκαταβολικά ότι και τώρα και στο μέλλον, δηλαδή στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε καινούργιες πανδημίες. Ναι, ναι. Και πού το ξέρουν αυτό. Ο κύριος Ασενίου κάτι ήθελε να πει νωρίτερα. Το πρόβλημα μας, κύριε Σαλονίτη, είναι ότι με το Zero Draft Report of the Member States Working Group on Strengthening, δηλαδή είναι μια έκθεση όπου γίνονται προτάσεις
να μπορέσουν να δυναμώσουν, να ενδυναμώσουν, να ενισχύσουν όλες τις αρμοδιότητες, όλες τις διατάξεις που περιλαμβανόταν στο Διεθνή Κανονισμό Υγείας του 2005. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κηρύττει πανδημία, οποιαδήποτε κατάσταση, αλλάζουν πλέον η ορολογία. Παλιότερα ήταν άλλο πράγμα η πανδημία. Τώρα οτιδήποτε περνάει τα σύνορα μιας χώρας, ενός κράτους, θα μπορεί να ονομαστεί πανδημία και να μπορεί να εφαρμοστούν οποιαδήποτε μέτρα θέλουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα γίνει υποχρεωτικό αν τα 2/3 ενός πληθυσμού, τα 2/3 των κρατών του πλανήτη μας, αποφασίσουν να δεχθούν έναν όρο, ένα μέτρο. Είναι υποχρεωμένα να το υποστούν και το υπόλοιπο 1/3. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Αυτό το έγγραφο που βλέπουμε, κύριε Ασένιου, τι ακριβώς είναι, το αναφέρατε, αλλά λίγο να το διευκρινίσουμε καλύτερα. Είναι οι προτάσεις που γίνονται για να μπορέσουν να ενισχυθούν οι διατάξεις του προηγουμένου εργαλείου που ήταν ο Διεθνής Κανονισμός του 2005. Και προτείνεται, αν αυτό το πράγμα δεν αρκεί, να δημιουργηθεί και ένα καινούργιο εργαλείο ώστε να μπορέσει πραγματικά να ολοκληρώσει, ας πούμε, αυτό το δικτατορικό καθεστώς, ας πούμε. Είμαστε στις προτάσεις πάντως ακόμα, τυπικά είμαστε στις προτάσεις ακόμα, έτσι δεν έχει... Ακριβώς, είναι στις προτάσεις και θα πρέπει, εάν κάποια χώρα δεν έχει αντιρρήσεις, θα έχει 18 μήνες περίπου να υποβάλει αυτές τις αντιρρήσεις της και να δικαιολογήσει μάλιστα τις αντιρρήσεις. Αλλιώς θα θεωρηθεί ότι συμφωνεί. Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, εκτός από την Ελβετία, όπου καθορίζεται ότι η θέληση του λαού, οι επιλογές του λαού είναι πάνω από οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη, όλες οι υπόλοιπες χώρες, για όλες τις υπόλοιπες χώρες και για τη δική μας χώρα, οι διεθνείς συνθήκες είναι πάνω από το Σύνταγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πολύ πιο τραγική από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αν ήθελε ο κ. Μπελεγρής να πάρει το λόγο να μας πει έτσι κάποια πράγματα γενικά, πώς, με τη δικιά του οπτική, πάνω στο θέμα αυτό που μόλις συζητάμε, δηλαδή στο πώς γίνεται συμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι πάνω από τα συντάγματα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Φυσικά, εδώ ο κ. Αρσενίου μόλις μας ανέδειξε και για το καποδιστριακό σύστημα που είναι σε ισχύ για την Ελβετία, οπότε και εκεί είναι ο λόγος του λαού είναι ο πρώτος. Εν αντιθέσει με την γενέτειρα του Καποδίστρια και του όλου συστήματος, όπου βλέπουμε να είναι σε ισχύ πρώτα οι συμβάσεις, οι οποίες είναι απροσδιόριστες για το αν όντως ασφαλίζουν τον ίδιο τον πολίτη. Οι συμβάσεις αυτές πολλές φορές βλέπουμε να κυμαίνονται γύρω από ένα πέπλο άσκησης πίεσης, όπως πολύ ορθά αναφέρθηκε και προηγουμένως, πως ήρθαν και οι ιδιώτες να ενισχύσουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου φυσικά το έκαναν αυτό για, φυσικά με το αζημίωτο, κάτι επιδιώκουν να πάρουν, όπως το σύστημα, το Amanda και Bill Gates, το ίδρυμα που ανέφερε η κυρία Εμενίδου. Είναι δηλαδή ευκολονόητο πως έρχονται για να επενδύσουν πάνω σε αυτό τον οργανισμό, ο οποίος μας έχει αποδείξει έμπρακτα ότι έχει αποτύχει. Και αφήστε με παρακαλώ να το αιτιολογήσω λέγοντας πως 2 μήνες πριν σε αυτό το πλανήτη, ναι, εδώ, χάσαμε 150 παιδιά από ένα απλό σιρόπι βήχα. Οπότε αυτό που στην Ινδονησία, αλλά είναι σε αυτό το πλανήτη, ναι. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κινείται παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίματα. Οπότε, ναι, και στην Ινδονησία θα ήταν αρμοδιότητά του να υπάρχει ένας έλεγχος πάνω στο πιο απλό, σε ουσίες οι οποίες θα περιέχονται σε ένα σιρόπι ή και σε οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα, έτσι. Είδαμε να κλείνουν τα μάτια με αυτό το αποτέλεσμα το τραγικό, 150 θάνατοι νηπίων, 5 χρονών και κάτω, όπου φυσικά και δεν πήρε τα δημοσιότητα που θα έπρεπε να πάρει, γιατί θα έπρεπε να φύγουν πολλοί άνθρωποι από τις θέσεις που βρίσκονται, διότι δεν εκτέλεσαν τον έλεγχο, δεν εκτέλεσαν την ασφάλεια που είχε δομηθεί στην οποιαδήποτε σύμβαση για να βάλουν σε αυτό το σιρόπι βήχα, αντί
την ακριβή σε εισαγωγικά ουσία που είναι η προπυλενογλυκόλη, βάλαν εθυλενογλυκόλη με αυτό το αποτέλεσμα να έχουν θανάτους. Αυτό ήταν η αιτία των θανάτων δηλαδή. Το εθυλενοξίδιο που είναι το παράγωγο της εθυλενογλυκόλης το έχουμε δει μέσα και σε βιταμίνες που αργά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, εδώ στην Ελλάδα, τα ανέκλεισε βιταμίνες οι οποίες περιείχαν αυτή την ουσία ως πρώτη, ως βάση σε βιταμίνες. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες έχουμε πάρει τέτοιες ουσίες που σε κάποια άλλη περιοχή προκάλεσαν θάνατο. Οπότε, έμπρακτα, είδαμε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να υστερεί σε ένα τεράστιο βαθμό και ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε αν θα τους δώσουμε εξουσίες οι οποίες θα οδηγήσουν το μέλλον της υγείας σε όλες αυτές τις χώρες. Εδώ στην Ελλάδα η υγεία έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε πως αυτά που πληρώνουμε από τα ασφάλιστρα δεν συνάδουν με τις παροχές που έχουμε στα νοσοκομεία, είναι μια άθλια κατάσταση, δεν θα εστιάσουμε σε αυτό, επιδιώκουμε να εστιάσουμε στην επόμενη μέρα πως θα έπρεπε πραγματικά να είναι τα νοσοκομεία, πως να διαχειριστούμε τα χρήματα που δίνει ο πολίτης για την ασφάλειά του και να πάνε πραγματικά εκεί που πρέπει. Δεν μπορούμε να έχουμε ιατρική περίθαλψη εάν οι ιατροί είναι χαμηλόμισθοι. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας ανοίξει, θα μας βγάλει έξω την καρδιά, θα μας τη φτιάξει και θα μας τη ξαναβάλει, να παίρνει τόσο λίγα χρήματα, τόσα χρήματα όσο ένας απλός υπάλληλος της πολεοδομίας, να το θέσω έτσι. Όχι, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί η ιατρική. Και γι' αυτό άνοιξαν την ψαλίδα με όλα αυτά τα φακελάκια που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και κάποτε πρέπει να λάβουν επιτέλους ένα τέρμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και σε πραγματική ίαση. Οι ιατροί, σε συνδυασμό όμως με το τι μας δίνει η φύση. Ναι, να υπάρξουν φάρμακα και σε ένα βαθμό συμβατικά, αλλά η φύση μας έχει δώσει με αυθονία τα απαραίτητα συστατικά ώστε να μας παρέχει την ίαση, όπως και οι αιματικές πηγές που τις βλέπουμε να είναι να είναι κλειστές, να μην το κράτος έχει μεριμνήσει για να τις απολαμβάνει ο πολίτης, ώστε να γλιτώσει όποια αναλυγητικά και άλλα φάρμακα τα οποία έχουν αντικαταστήσει τις αιματικές πηγές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ξαναβγουν στο φως και να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Βγήκαν στο φως, κύριε Πελεγρή, και βεβαίως πουλήθηκαν όλες οι πηγές με τη μία, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο διάστημα. Δοθήκαν όλες μαζί, πακέτο ιδιωτικές και αυτές. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Κύριε Σαλονίκη, ναι, κάτι να προσθέσω εδώ πέρα μπορώ. Ότι ο ΠΟΗ είναι σε άμεση συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Πρέπει να το πούμε εδώ. Ο ΠΟΗ συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, πώς το στοχεύετε? Ότι δεν έχω κάτι να συμπληρώσω από το Wikipedia πληροφορίες, ότι είναι σε άμεση συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα ο ΠΟΗ και είναι ο πυρήνας της διαχείρισης της παγκόσμιας υγείας. Και η Παγκόσμια Τράπεζα λαμβάνει μέρος σε αυτό, στη διαχείριση της παγκόσμιας υγείας. Για να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Μπελεγρής Σταρό, το όνομά του, συγγνώμη γιατί δεν συγκρατώ ονόματα. Λοιπόν, ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν φτάνει που είναι σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, που η Παγκόσμια Τράπεζα έχει χρήματα όλων των κρατών μελών, χωρίς να κάνει τίποτα, απλά έχει τα καταστήματα, τα ιδιωτικά αυτά και έχει μέσα το χρήμα των πολιτών όλου του κόσμου και θα έπρεπε να μην έχει και ιδιωτική επιχορήγηση. Υπάρχει εταιρεία μεγάλη που δεν θα την αναφέρω, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν γαλλικά παιδικά και όχι μόνο, που έχει καταδικαστεί αυτή η εταιρεία Πολάκης για το τάλκ της, το οποίο φέρει καρκίνους. Έχουν κερδίσει 20 γυναίκες από μια πολιτεία της Αμερικής. Έχουν πάρει τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που δόθηκαν ποτέ. Μιλάμε για κατά άτομο από 1 δισεκατομμύριο.
Άρα φανταστείτε τον όγκο των πληροφοριών και των αποδείξεων που έχουν φτάσει στα δικαστήρια, που ήρθαν αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γυναίκες, με αυτό το κολοσσό και με το δικαστικό της team, με το νομικό της team, και κέρδισαν. Και παρόλα αυτά, για ελάχιστο χρονικό διάστημα κατέβηκαν από τα ράφια του Καναδά και λίγες πολιτείες της Αμερικής. Και αφού είναι παγκόσμιος οργανισμός, ερωτώ με πολλή αγανάκτηση, ρητορικά αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει, να έχει βγει από το ανώτατο δικαστήριο απόφαση να δοθούν αποζημιώσεις σε αυτές τις γυναίκες, οι μεγαλύτερες που έχουν δοθεί, γιατί ήταν καρκίνοι από πάνω έως κάτω και άντρες μέσα εκεί. Λοιπόν, και δεν έχει κλείσει αυτή η εταιρεία. Για λίγο για το Θεαθήνε κατέβηκαν από τα ράφια αυτά τα τάκ. Δεν έχει γίνει κάτι να αφαιρεθούν κάποια στοιχεία καρκινογόνα από εκεί. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτα και καλύτερα σε όποιο σούπερ μέσα μπούμε. Περιμένω μία απάντηση, αν και είναι ρητορική η ερώτησή μου. Άρα, όπως είπε και ο κύριος Μπελεγλής, εννοείται ότι και το Ίδρυμα Gates, σαφώς όταν δίνει ένα δις έμεσα ή άμεσα, περιμένει ανταποδοτικότητα και δίνουν ένα για να πάρουν 100 αυτοί. Μες. Έτσι δεν είναι? Για μην ξεχνάμε και τα λόγια. Να συμπληρώσω κάτι στο σημείο αυτό σχετικά με τη συντήρηση της αρρώστιας που λέγαμε και την πρόκληση μακροπρόθεσμων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, όπως αναφέρατε. Δεν είναι μόνο το φάρμακο το οποίο προανέφερε ο συνέλληνας, το οποίο προκάλεσε άμεσους θανάτους στα βρέφη, στα νήπια τέλος πάντων, αλλά είναι και άλλα φάρμακα, όπως η ρανιτιδίνη, ας πούμε, η οποία χρησιμοποιούνταν επί 30 χρόνια περίπου. Εγώ, επειδή εργάζομαι στα επίγοντα, βλέπω ότι το υπαριθμό, ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, ήταν αυτό για το στομάχι, η ρανιτιδίνη δηλαδή. Λέω τη χημική ονομασία του φαρμάκου, το οποίο πριν από 2-3 χρόνια αποσύρθηκε. Και δεν αναφέρθηκε απολύτως τίποτα, κανένας δεν ζήτησε συγγνώμη, κανένας δεν μιλάει πλέον γι' αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα το ξαναβγάλουν αυτό το φάρμακο στην αγορά. Αλλά έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, πάρα πολλοί κόσμος το έχει πάρει για το στομάχι. Και φυσικά βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια αύξηση του καρκίνου. Δεν είναι βέβαια μόνο από αυτό, αλλά για πιο παγκόσμιο οργανισμό υγείας μιλάμε. Αυτό είναι που πραγματικά αντανακλά την εικόνα του. Τι ακριβώς κάνει ο παγκόσμιος οργανισμός. Και είναι και πάρα πολλά. Και σε αυτόν τον οργανισμό δίνονται επιπλέον εξουσίες, από ό,τι ακούσαμε, που ήδη δεν προστατεύει την υγεία των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Από ό,τι μόλις τώρα διαπιστώσαμε από τα λεγόμενά σας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πηγαίνουν στο φως, με στοιχεία κτλ. Να γυρίσουμε λίγο και να δούμε η χώρα μας συγκεκριμένα σε όλο αυτό το οποίο ετοιμάζεται για τις 61 χώρες που είπε πριν η κυρία Εμενίδου. Είναι μέσα σε αυτές τις 61 χώρες, κυρία Εμενίδου, η Ελλάδα? Όχι, 61 χώρες ήταν αρχικά για να γίνει το σύνταγμα αυτό. Σήμερα είναι 194, είναι όλες οι χώρες. Άρα είμαστε μέσα σίγουρα, ναι. Εννοείται η χώρα μας. Έχει υπογράψει τα πάντα σε διεθνές επίπεδο. Δεν καρπώθηκε απολύτως τίποτα. Σε κανένα, ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, σαφώς ούτε σε επίπεδο υγείας. Βλέπετε ότι ήμασταν τα καλύτερα παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Πήραμε τα εύσημα με τις μάσκες δεκαπλές και όλα αυτά. Άλλα κράτη εδώ, Γαλλία, Πορτογαλία, βγήκαν στους δρόμους χωρίς μάσκες, με τη συμπαράσταση της αστυνομίας δίπλα τους. Και εδώ ήταν οι κότες. Εδώ ήμασταν τα καλύτερα παιδιά και εξακολουθούμε να είμαστε, κύριε Σαλονίτη. Εντάξει, πάντως και στις άλλες χώρες που έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις πολιτών, δεν έκαναν πίσω κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Έκαναν κάτι όμως, κύριε Ποντετσιά, κύριε Σαλονίτη. Εδώ μας έκλεισαν μέσα και 3 η ώρα έπρεπε να βγούμε έξω για το ζώο μας, να το βγάλουμε έξω και έπρεπε να υπογράψουμε και να στείλουμε χαρτί. Μια ελληνική κυβέρνηση πραγματικά θα έκανε κάτι τέτοιο ή θα έκανε κάτι διαφορετικό? Ποιος θα ήθελα λίγο έτσι να φανταστούμε τι θα έπρεπε να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση που έρχεται ένας μηχανισμός παγκόσμιος και μπαίνει από πάνω και λέει εγώ θα διατάζω εδώ και πέρα. Ποιος θα ήθελα λίγο έτσι να φανταστούμε λίγο έτσι πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Θα λάβω λίγο το λόγο, ναι, βεβαίως, εγώ. Βεβαίως. Η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Σαλονίτη, θα άρχιζε από την πηγή όλων αυτών των
πραγμάτων, των κακών, των δεινών, των οποίων θα τραβήξει η ανθρωπότητα και τραβάει, αλλά θα τραβήξει και στο μέλλον ακόμη χειρότερα. Που η πηγή αυτή είναι το φαινόμενο, το λεγόμενο, το σχέδιο μάλλον, γιατί περί σχεδίου πρόκειται, της κλιματικής αλλαγής. Όπου ξεκινάει δηλαδή με την συνθήκη της Ατζέντα 21 και μετά έχουμε και τον Davos με τον πρόεδρο, τον κύριο Κλάους Σβάμπ, τον κύριο Yuval Noah Harari, τον σύμβουλό του, που μας λένε ότι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν κατά τα 2/3 της ανθρωπότητας, διότι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες του και όχι οι βιομηχανίες και οι πυρηνικές δοκιμές τις οποίες έχει κάνει το καθεστώς επί τόσα χρόνια. Και φυσικά συναντήθηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και έφτιαξαν, υπέγραψαν αυτή τη συνθήκη πάρα πολλά κράτη, αφού θεώρησαν δεδομένο από επιστημονικές έρευνες ότι υπάρχει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το οποίο βέβαια δεν αποδεικνύεται, δεν μπορεί να αποδειχθεί και παραγκώνησαν όλους τους επιστήμονες οι οποίοι ήταν αντίθετοι προς αυτό το φαινόμενο, που προέβαλαν δηλαδή τις ενστάσεις τους με τις έρευνές τους. Δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση, κύριε Σαλονίτη, θα κάτσει να προτείνει σε όλες τις χώρες να κάτσουν όλες πάλι σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν εξ αρχής, βάζοντας στο τραπέζι και όλους τους επιστήμονες που έχουν αντιρρήσεις σχετικά με το φαινόμενο αυτό της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Από εκεί θα ξεκινήσει η ελληνική κυβέρνηση. Αν δεν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι άλλο πάνω στο θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα που δημιουργείται. Μια ελληνική κυβέρνηση, κύριε Σαλονίτη, θα πρέπει να φροντίσει το θέμα της υγείας, όχι της νόσης, της αντιμετώπισης των ασθενειών. Εξαφανίζοντας πραγματικά όλους εκείνους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους ανθρώπους στο να αρρωσταίνουν. Και αυτό είναι, θα πρέπει να φύγει από τους ανθρώπους το άχρηστο στρες, το ζόρισμα, το άγχος. Θα πρέπει να νιώσουν ασφαλείς. Θα πρέπει να νιώσουν ότι έχει νόημα η ζωή τους. Αυτά τα δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να έχουν την ανάλογη παιδεία η οποία θα τους βοηθήσει πραγματικά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν αυτό που είναι και να μπορέσουν πραγματικά να είναι άτρωτοι. Γιατί σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι όλο αυτό το σφυροκόπημα από την κινδυνολογία, η οποία μας φέρνει σε μια κατάσταση άγχους, η οποία οδηγεί στο τέλος στην κατάρρευσή μας. Στο να μην μπορούμε να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει, να μην μπορούμε να εξηγήσουμε τα γεγονότα που μας συμβαίνουν. Κύριε Σενή, όλα αυτά που λέτε ακούγονται φανταστικά. Πόσο εφικτά είναι όμως, αυτό θα ρωτούσε κάποιος πολίτης τελικά, εσείς ως γιατρός δηλαδή με την εικόνα που έχετε και την εμπειρία σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα, αρκεί να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτή την κατάγκαση στην οποία έχουμε φτάσει. Είναι η αδυναμία μας, η οποία έχει γίνει μέσα από την πολλαπλή διαίρεσή μας. Είμαστε διηρημένοι και αδύναμοι. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε θέση. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έμαθε να αντιδρά μόνο και δεν δρά, απλώς χορεύει στο ρυθμό που χτυπάει ο άλλος τον τέφι του. Και ούτε καν αντιδρά κιόλας, έτσι. Ούτε καν αντιδρά. Κάνουν διαδηλώσεις. Τι, όλες αυτές στρέφουν το καθεστώς. Αυτό που φοβάται το παγκόσμιο καθεστώς είναι την δράση των ανθρώπων, η οποία γίνεται με σχεδιασμό. Και χρειάζεται σχεδιασμός. Χρειάζεται, ας πούμε, να σκεφτούμε τελικά σε τι περιβάλλον θέλουμε να ζούμε. Πώς πρέπει να είναι η ζωή μας. Τι αξίζει σε εμάς σαν άνθρωπους. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε σκοπό στη ζωή μας. Ποιο είναι αυτό το περιβάλλον, αυτές οι συνθήκες που μας αξίζουν. Για να επιδιώξουμε αυτό το πράγμα μέσα από μια συλλογικότητα. Μια συμφωνία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κύριε Αρσενίου, σας άκουσα νωρίτερα που είπατε ότι και άλλοι συνομιλητές σας είπατε για αυτό το σύνταγμα του 2005, το οποίο ψηφίσανε πάρα πολλά κράτη, όλα θα μπορούμε να πούμε, και ότι είχαν ένα περιθώριο, ένα χρονικό περιθώριο ενστάσεων.
Νομίζω είπατε 14 ή 16 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορείτε να μας το... Αυτό είναι τώρα για τις καινούργιες ενισχύσεις που να γίνουν. Δηλαδή, να ρωτήσω μια στιγμή, να τελειώσω το ερώτημά μου και θα μου απαντήσετε. Άρα έχουν τεθεί κάποια πράγματα ήδη στο τραπέζι, τα οποία κινούνται αυτά σιγά σιγά ως προτάσεις, αλλά βλέπουμε ότι όλες οι προτάσεις και στο παρελθόν έχουν περάσει. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις από τα κράτη και από τις κυβερνήσεις και τα έχουν δεχτεί, πώς θα μπορέσετε την επόμενη μέρα να υπερβείτε από όλη αυτή την συνθήκη η οποία έχει ήδη συμβεί? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κοιτάξτε, κυρία Πεκλάρη, όσο θα μας αντιπροσωπεύουν και δεν θα μας εκπροσωπούν οι ηγέτες μας, θα ξέρετε ότι δεν έχουμε κανένα μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας είναι να έχουμε εκπροσώπους στην κυβέρνησή μας, οι οποίοι θα πράττουν μόνο αυτά τα οποία θα εντελούμεθα εμείς οι πολίτες. Αλλά για να το κάνουμε πρώτα αυτό, κύριε Πεκλάρη, πρέπει να αναγνωρίσουμε εμείς το δικό μας ρόλο σαν ενεργών πολιτών. Να κατανοήσουμε τι θέλουμε τέλος πάντων και να αναλάβουμε την ευθύνη του τι θέλουμε. Βλέπετε ότι κανένας δεν θέλει να αναλάβει μια ευθύνη. Και έτσι την διακυβέρνηση να αναλαμβάνουν οι πρώτοι τη χάρπαστοι. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε, ας πούμε, καθαρή τη φωλιά μας, δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν έχουμε το κουράγιο, εκείνο το θάρρος να διαμαρτυρηθούμε ουσιαστικά, γιατί φοβόμαστε τις ευθύνες. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όσο θα μας αντιπροσωπεύουν, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί και όλοι είναι συνεννοημένοι. Μια περίπτωση ακραία απέναντι στον πολίτη, πώς συμπεριφέρεται το κράτος απέναντι στον πολίτη και πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Αρσενίου, ζήσαμε με την περίπτωση των υγειονομικών σε αναστολή, που οι άνθρωποι μπήκαν σε αναστολή για ένα χρόνο περίπου. Δεν ξέρω αν ήθελε και η κυρία Καραμάνου, που γνωρίζει το θέμα έτσι από πρώτο χέρι, και η κυρία Λαμπροπούλου, να μας πούν λίγο πώς βίωσε ο κόσμος αυτός όλη αυτή την απαράδεκτη, άδικη κατάσταση, την ταλαιπωρία όλη αυτή, και τελικά πού βρισκόμαστε τώρα. Θέλετε να μιλήσω εγώ, κυρία Καραμάνου? Ή η κυρία Καραμάνου, αν θέλει, ναι, όποιος θέλει. Κυρία Καραμάνου. Ωραία, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, βλέπουμε τη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι αφορά ανθρώπους. Οπότε, σύμφωνα με αυτό, βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Είναι σαν να μην αφορά ανθρώπους όλη αυτή η διαδικασία νόμων που ψηφίζονται πάνω σε αξίες και στη φυσιολογία που πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Είδαμε να φέρεται ο κρατικός μηχανισμός με τις αποφάσεις του άδικα προς αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τη μία ψηφίζεται η διαδικασία στο να μην μπορούν να δουλέψουν άλλο, να είναι γύρω στους 16 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, σε αναστολή, χωρίς κανένα έσοδο. Οπότε φαίνεται ότι είναι σαν να είναι τιμωρητική η διαδικασία, γιατί δεν βλέπουμε κάτι θετικό προς αυτό, δεν βλέπουμε να δίνεται κάτι ώστε να μείνουν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, εφόσον υπάρχουν όλες τις συνθήκες που δεν μπορούν να εργαστούν και όταν είναι η στιγμή να γυρίσουν πάλι πίσω σε αυτές. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι τώρα άλλαξαν τα πράγματα, δεν ξέρω τι διαφορετικό έγινε, και τώρα αναιρέθηκε η διαδικασία αυτή μέσω του ΣΤΕ, και τώρα μπορούν οι άνθρωποι να γυρίσουν στις εργασίες τους με ένα rapid test, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι οι πολίτες, όλοι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό? Εγώ βλέπω περισσότερο ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στη διοίκηση δεν ενδιαφέρονται για τους ασθενείς, δεν ενδιαφέρονται για τους νοσηλευτές, δεν ενδιαφέρονται για το κομμάτι αυτό. Εγώ βλέπω πιο πολύ σαν τιμωρητική τη διαδικασία αυτή, επειδή δεν έκαναν αυτό που ζητήθηκε να γίνει. Και ίσως και σαν παράδειγμα προς όλους τους υπόλοιπους, έτσι παραδειγματικά δηλαδή, να δουν και όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν περνάνε αυτά και ότι πρέπει τελικά όλοι να προβούμε. Τώρα τι άλλαξε όμως αυτή τη στιγμή και τελικά είναι αντισυνταγματική αυτή η διαδικασία?
και όλο αυτό που ψηφίζει. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος μια άποψη σε αυτό να απαντήσει. Εγώ έχω μια εικόνα. Να αναρωτηθεί. Να πω λίγο, γιατί το έχω βιώσει από πρώτο χέρι, καθότι και εγώ είχα μπει σε αναστολή από πέρσι το Σεπτέμβριο, 1 Σεπτεμβρίου. Ήταν καθαρά μια εκβιαστική πρακτική μαφίας, θα έλεγα. Ενώ από τη μια έχουμε ένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για την υγεία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων και τη σωματική, και τα κράτη τα οποία ακολουθούν αυτές τη γραμμή που δίδεται από τον παγκόσμιο οργανισμό και γενικά από όλο το καθεστώς αυτό. Μία τακτική τέτοια η οποία να εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους, να τους καθυποτάξει, ώστε να μην έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν μόνοι τους για ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται πάνω στον εαυτό τους, στον οργανισμό τους. Και τελικά μπήκαμε σε αναστολή όσους μήνες. Δεν εφαρμοστήκε ο νόμος, ο οποίος λέει ότι όταν είσαι σε αναστολή πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον το μισό μισθό, έτσι, το 50% του μισθού σου. Μέχρι το τέλος του περασμένου Απριλίου έπρεπε να επανεξεταστεί κανονικά το μέτρο αυτό, διότι πλέον η πανδημία είχε καταλαγιάσει, υπήρχε μια μετάλλαξη πολύ πιο, όπου δεν ήταν τόσο έντονη όσο ήταν στην αρχή η πανδημία, και έπρεπε κανονικά να επανεξεταστεί. Όμως αυτό δεν έγινε. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα συνεχίσουν να είναι σε αναστολή, χωρίς να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία στο ΣΤΕ. Και τελικά βλέπουμε ότι τώρα, στο τέλος του χρόνου, του 2022, το ΣΤΕ έκρινε ότι έπρεπε να είχαν αναφερθεί, να είχαν δοθεί όλα τα στοιχεία σχετικά με την πανδημία, δηλαδή με την αλλαγή της συμπεριφοράς του ιού. Οπότε έπρεπε να επανεξεταστεί αν θα παραμείνουν ή όχι οι άνθρωποι σε αναστολή. Οπότε κρίθηκε τελικά ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει και επανήλθαμε στην εργασία μας από την 1η-1η του 2023. Αλλά πάλι τιμωρούμαστε με ένα rapid test την εβδομάδα και νομίζω και στους γιατρούς πρέπει να έχει βάλει και μοριακό τεστ μια φορά το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνω λάθος. Αν είναι. Αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ναι, αυτό. Πάλι δηλαδή οικονομικά να μας τιμωρήσουν. Αυτό λοιπόν τώρα έρχεται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι κόπτονται όλοι ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μας, ενώ από τη μία βάζουν σε αναστολές τους ανθρώπους, τους τιμωρούν όταν θέλουν να είναι ελεύθεροι, τιμωρούν τους ηλικιωμένους με πρόστιμα, όπως είδαμε, γιατί δεν θέλανε να συμβαδίσουν με αυτό τη θέληση της κυβερνήσεως σχετικά με την πανδημία. Και μετά έρχονται να σου πούν ότι πράγματι ενδιαφέρονται για την υγεία σου και τώρα εκ των υστέρων. Βλέπουμε ότι έχουμε μπει και σε ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, αφού πρώτα σου στερούν την ψυχική σου υγεία, γιατί δεν ξέρετε πόσο άσχημα βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το βίωσα και εγώ, όλους αυτούς τους μήνες ψυχολογικά να θεωρήσει ότι είσαι εγκληματίας από τους άλλους ανθρώπους, να θεωρήσει ότι είσαι μίασμα, ότι δεν θα μπορείς να έχεις ένα μέλλον σαν άνθρωπος, να μπορείς να ζήσεις, να φας, να σε θεωρούν ακόμα και μέσα στην οικογένειά σου ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου, διότι σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και όχι το πώς θα τραφούν, πώς θα ζήσουν τα μέλη της οικογένειάς σου. Επιπλέον, να σας πω και κάτι άλλο, είχε και μια άλλη διάσταση το θέμα των αναστολών. Δεν μπορούσες να πάρεις τη σύνταξή σου άμα δεν έκανες το εμβόλιο. Καταλάβατε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Και όλο αυτό το ψυχολογικό, να σκέφτεσαι ότι πώς θα ζήσεις τελικά άμα δεν έχεις ούτε μία σύνταξη. Να μπορείς να πάρεις κάτι στα εγγόνια σου. Είναι τραγική η κατάσταση αυτή. Και να έρχονται μετά και να σου πουλάνε ενδιαφέρον με τις δίθεν προληπτικές εξετάσεις και για τον καρκίνο. Ενώ από τη μια σου δημιουργούν καρκίνο και κάθε άλλη πάθηση από το τραγικό άγχος το οποίο βιώνεις. Μετά σου πουλάνε και ένα υποκριτικό ενδιαφέρον που έχει και μια οικονομική διάσταση, διότι αυτοί πάλι θα κερδίσουν.
Όσο Άρα, λοιπόν, ακούω, καταλάβατε, αναρωτιέμαι... τη συντήρηση της αρρώστιας και την ανακύκλωση της αρρώστιας. Αναρωτιέμαι πόσο μακριά είμαστε από αυτό που λέμε συνταγματικότητα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, κύριε Σαλονίτη. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα κράτος δικαίου που μόνο δίκαιο δεν βλέπουμε να επικρατεί, δεν φτάνει μόνο το θέμα των αναστολών. Έχει μπει σε μια διαδικασία να γίνονται και απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 6.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για να μπουν εργολάβοι, όπως έχει αναφερθεί. Εννοείται ασχέτως με την αναστολή, έτσι? Ασχέτως με την αναστολή, όπως έχει αναφερθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μπαίνουν εργολάβοι και φεύγουν οι άνθρωποι που εργάζονται 20 χρόνια. Άνθρωποι που βοήθησαν πάρα πολύ με τα δύνατα δυνατά σε περίοδο πανδημίας. Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν οι διαγωνισμοί για τα νοσοκομεία ώστε να μπουν οι εργολάβοι, αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι ενώ μπορεί οι εργολάβοι, όπως είχε αναφέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, να στοιχίζουν τα διπλά χρήματα για το δημόσιο, για τις ίδιες εργασίες και ακόμα και για μια χειρότερη ποιότητα και συνθήκες εργασίας, βλέπουμε ότι και πάλι μπαίνουν στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Τα νοσοκομεία. Και είναι το επόμενο μεγάλο θέμα που θα έρθουμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας, το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Και πέρα από αυτό, μιλάμε τώρα για εργαζόμενοι που σήμερα εργάζονται με 600 και 700 ευρώ το μήνα, να αναγκαστούν να ζητήσουν δουλειά, προσέξτε τώρα, από εργολάβο, από εταιρεία, που η εταιρεία αυτή θα τους προσφέρει 300 ευρώ για περισσότερες ώρες απασχόλησης, αντίξωες συνθήκες και λιγότερα χρήματα. Δηλαδή σε τι σημείο έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αγγίζει πολύ περισσότερους τελικά από αυτούς τους λίγους εντός εισαγωγικών τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς, έτσι, όλο αυτό το οποίο έρχεται και τρέχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Και να προσθέσω μόνο κάτι τελευταίο, ότι βλέπουμε ότι άνθρωποι, μηχανισμοί του κρατικού μηχανισμού που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή και είναι στη διοίκηση της χώρας, βλέπουμε μια υπεράσπιση στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται τη δημόσια υγεία, κύριε Σαλονίτη. Μάλιστα. Πάντως, θα σταθούμε λίγο. Η Αθανασία, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υγειονομικών στο δημόσιο τομέα. Αυτό προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από την δική της κοινοβουλευτική ομάδα επί της ουσίας, αλλά επειδή είναι και ένα επιτελικό κράτος, έχει περάσει και ένας άλλος νόμος, όπου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει από ό,τι έχουμε καταλάβει. Είναι ουσιαστικά το τέλος της δημόσιας υγείας, η ταφόπλακα του ΕΣΥ, έτσι. Μπορεί κάποιος να μας πει επάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, αν θέλετε να πάρω εγώ το λόγο, είναι... Για να είναι εδώ. Ναι. Είναι μέσα στα σχέδια της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων να τα πάντα να περιέλθουν σε εταιρείες κολοσσούς, από την διατροφή μας, τη μετακίνησή μας, τα πάντα. Οπότε βλέπουμε τη CVC, η οποία ενεργοποιείται και στον τομέα της ενέργειας και της υγείας, ένας τεράστιος κολοσσός, που έχει αγοράσει τα μεγαλύτερα και καλύτερα νοσοκομεία μας και τα ασφαλιστικά ταμεία μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία συγκεντρωτική κυβέρνηση η οποία θα δίνει τις κατευθυντηρίους στον τομέα της υγείας. Μετά από τις δηλώσεις του Σουάμπ και του Χαράρη και όλων αυτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σαφώς όλη η υγεία μας, που αυτό τους ενδιαφέρει, η μη υγεία μας εννοείται, να περιέλθει στα δικά τους χέρια και στα χέρια μιας παγκόσμιας ελίτ εννοείται, γι' αυτό αγοράζουν τρελά την υγεία. Δεν υπάρχει υγεία εδώ στη χώρα μας. Να πω ότι η Ελλάς δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια
καταλαμβάνει τα σκύπτρα, τα αρνητικά σε πρωτιές και τα θετικά είναι τελευταία. Όπως είμαστε πρώτοι σε κατανάλωση φαρμάκων στη χώρα μας από όλη την Ευρώπη και ειδικά με τον εγκλεισμό 2 χρόνια από την Ψιτάλια παίρνοντας, κάνοντας ανάλυση, είδαν ότι έχουν πενταπλασιαστεί τα επίπεδα των αναλγητικών και των ναρκωτικών. Βάλτε, είναι τεράστια γκάμα αυτή των ναρκωτικών, που σημαίνει ότι ο Έλλην πολίτης και όποιος πολίτης ζει εδώ στη χώρα νοσεί. Από τη στιγμή που ζούμε σε ένα νοσηρό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, λόγω, όπως είπαμε, διατροφής, ένδυσης, μετακίνησης, αέρα και όλων αυτών, και είχα συγκεντρώσει πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, ότι όπως λέει ο ΠΟΗ, 1 δισεκατομμύριο έχουν ψυχικές νόσους, κατά αναλογία 1 εκατομμύριο στη χώρα μας πάσχουν από νόσους, ψυχικές νόσους, και με την Ελστάτ, με τα στοιχεία της Ελστάτ από αυτοάνοσα έως καρκίνη και ειδικά πίεση, υψηλή πίεση, ζάχαρο και πάρα πολλά καρδιαγγειακά, είδα ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλλην πολίτης, ούτε ένας Έλλην πολίτης, ψάξτε το αυτό να το βρείτε, που να είναι υγιής. Απλώς αυτή τη στιγμή εγώ που ομιλώ ή εσείς εκεί, δεν σημαίνει ότι έχετε υγεία, απλά αφού ζούμε σε ένα νοσηρό περιβάλλον, απλά δεν εκδηλώθηκαν ακόμη οι νόσοι που θα μας επιβαρύνουν στην πορεία, κυρία. Αυτό ήθελα να πω, ότι αν στρέψουμε το βλέμμα μας την επόμενη μέρα, όπως είναι και το θέμα της εκπομπής, θα συμπληρώσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Αρσενίου, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι ένας φορέας που το υποστηρίζει, να είναι υγιές, οι εγκαταστάσεις και ό,τι αφορά το θέμα της υγείας να είναι υπέρ του πολίτη, χωρίς να ξεπαραδιάζεται, να το πω έτσι λαϊκά, με ένα ταμείο που θα το είναι δωρεάν. Από τη στιγμή που η υγεία είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φαρμακευτικές, ότι τα φάρμακα θα γίνονται εδώ χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια έως μηδενική παρενέργεια. Οπότε το δωρεάν το κλείνει όλο, το background. Μάλιστα. Και οτιδήποτε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν η Αθανασία, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Εγώ ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Πριν είπαμε για τους υγειονομικούς και όλη την ταλαιπωρία που περάσαν οι άνθρωποι, ήθελα να ρωτήσω κυρίως την κυρία Λαυροπούλου και την κυρία Καραμάνου, που το ξέρουν από πιο κοντά το θέμα αυτό. Είχαν κάποια υποστήριξη οι υγειονομικοί αυτοί όλο αυτό το διάστημα από τους υπόλοιπους υγειονομικούς, έστω οι οποίοι δεν είχαν θέμα να εμβολιαστούν ή να μην εμβολιαστούν, όπως και από άλλες βέβαια κοινωνικές ομάδες είχαν υποστήριξη? Δηλαδή υπήρξε μια συνειδητοποίηση του ότι εδώ είμαστε μαζί σας τώρα, γιατί αύριο μπορεί να είναι να είμαστε εμείς στο πρόβλημα αυτό. Υπήρξε υποστήριξη? Να πω λίγο εγώ. Ναι, ναι. Επειδή, θα σας πω έτσι όπως ακριβώς το βίωσα εγώ. Κύριε Σαλονίτη, εγώ βίωσα μια ουδετερότητα από την πλευρά των συναδέλφων μου, οι οποίοι είχαν συμβιβαστεί και παρά τη θέλησή τους, το τονίζω αυτό, παρά τη θέλησή τους, τα 2/3 υποτάχθηκαν και συμβιβάστηκαν με αυτό που ήθελε η κυβέρνηση, αλλά ήταν ελάχιστοι αυτοί που το κάναν με τη θέλησή τους. Παρ' όλα αυτά, είδα ότι υπήρχε μια ουδετερότητα, δηλαδή δεν ήταν ούτε επιθετικοί, ούτε αρνητικοί, ούτε ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα, γιατί βέβαια και τα πολλά προβλήματα τα οποία έπεσαν στις πλάτες τους, είναι αλήθεια ότι επομίστηκαν όλο το βάρος να βγάζουν τις βάρδιες και τα προγράμματα. Ξέρετε ότι τράβηξαν πάρα πολύ μεγάλο γόλμο, θα να το πω έτσι, μέσα στα νοσοκομεία οι συνάδελφοι οι οποίοι έμειναν πίσω. Αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Αλλά δεν υπήρξε καμία, εγώ έτσι το εισέπραξα τουλάχιστον, καμία συμπαράσταση ψυχολογική, ουσιαστική. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο... Αλλά, αν θέλετε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Επειδή νόσησα το καλοκαίρι και επέστρεψα στην εργασία μου, θέλω να σας επισημάνω τι ακριβώς παρατήρησα. Αυτό που είδα ήταν, βέβαια, ότι χάρηκαν πάρα πολύ
που επέστρεψα, έστω και με πιστοποιητικό νόσησης, αφενός μεν γιατί θα συνέχιζα να εργάζομαι και να πληρώνομαι και από την άλλη για να τους εξυπηρετήσω και εκείνους. Αλλά αυτό που είδα ήταν ότι και εκείνοι είχαν νοσήσει 2 και 3 φορές, κυρία Σαλονίτη, παρόλο που είχαν δεχθεί να κάνουν το θέλημα της κυβερνήσεως και είχαν αυξήσει τις εξετάσεις τους. Αυτό με προβλημάτισε, κυρία Σαλονίτη. Όλοι οι συναδελφοί μου, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν αρχίσει να φοβούνται για την υγεία τους και έχουν αυξήσει τις εξετάσεις, τις διαγνωστικές, ακριβώς για αυτό το λόγο. Τώρα, λοιπόν, ήθελα να το συνδέσουμε λίγο με τις δωρεάν εξετάσεις που θέλει η κυβέρνηση να μας βάλει, με το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση να μας προσφέρει δωρεάν εξετάσεις. Ο κόσμος, από την άλλη, έχει αυξήσει τις εξετάσεις του πριν αρχίσει το πρόγραμμα αυτό. Κάπου εδώ, δηλαδή, τι ακριβώς επιδιώκει, εκτός βέβαια από το τεράστιο κέρδος, το οποίο θα έχουν οι μέτερες εταιρείες και οι ανάδοχοι που θα διαφημίσουν την όλη υπόθεση, αλλά να μας περάσουν σε μια άποψη ότι, να είδατε, αφού τελικά αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τις εξετάσεις μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, άρα λοιπόν η κυβέρνηση μας τις προσφέρει δωρεάν. Άρα να μην φανεί τελικά το όλο αυξημένο πρόβλημα σχετικά με τους καρκίνους που παρουσιάζονται από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο τους καρκίνους, αλλά και πάρα πάρα πολλές άλλες παθήσεις. Αυτοάνωσα πολλά. Αυτοάνωσα οργιάζουν αυτές οι παθήσεις, κύριε Σαλονίτη. Και οι άνθρωποι, αντί να είναι καλύτερα, είναι πάρα πολύ πιο άρρωστοι, με πολύ πιο πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Λυπάμαι που το λέω μάλιστα. Αλλά βλέπω τους συναδέλφους μου και πολύ κόσμο που έρχεται ο ίδιος και διαμαρτύρεται για το ανοσοποιητικό του και από τα μέτρα, από τις μάσκες και τα λοιπά, τα οποία παραδέχτηκε και η κυβέρνηση μάλιστα, ότι κόψαν το ανοσοποιητικό. Λοιπόν, και είναι τραγικό, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων. Άρα, και πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα για ποιον οργανισμό υγείας μιλάμε, για ποια φάρματα. Μια καθαρή αποτυχία. Ποιες φαρμακευτικές εταιρείες. Μια κύριε καθαρή Σελμίτε, αποτυχία, κύριε Γραμμάνου. Μιλάμε για εν έτη 2023 και πέρα από όλο αυτό το κομμάτι υπάρχουν ασθενείς αυτή τη στιγμή που αρνούνται να πάρουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία καθώς δεν έχουν πού να πάνε. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει εκεί έξω. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται που ζούμε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Να υπάρχουν άνθρωποι σε νοσοκομείο που να μην θέλουν να πάρουν εξιτήριο η άλλη πλευρά και να μην έχουν πού να πάνε γιατί κάποιος τους έχει πάρει το σπίτι, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, δεν έχουν ρεύμα. Και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να συζητάμε τι. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτό. Ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είμαστε εμείς, αλλά δεν απέχει πολύ. Μάλιστα. Πώς θα παραμείνεις υγιής, βέβαια, από όλα αυτά, έτσι. Πώς θα παραμείνεις υγιής με μια οικονομική κρίση, όταν σου παίρνουν το σπίτι, δεν έχεις δουλειά, σε βάζουν σε αναστολές. Πώς θα παραμείνεις υγιής. Να το πω έτσι λαϊκά, μας δουλεύουν τελικά και δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος αυτό. Σαφώς το έχει αντιληφθεί και ήδη βλέπω ότι όλοι όσοι υποτάχθηκαν και συμβιβάστηκαν με τη θέληση της κυβέρνησης, έρχονται τώρα και αντιδρούν και από μόνοι τους προβάλλουν έναν εκνευρισμό πραγματικά μεγάλο και διαμαρτυρία, χωρίς εγώ να αναφέρομαι καν σε όλα αυτά. Απλά και μόνο γιατί θέλω να στιγμομετρήσω την κοινή γνώμη πάνω σε όλα αυτά. Πόσο συνειδητή είναι αυτή η αντίδραση, έστω και καθυστερημένα, που υπάρχει τώρα? Πόσο συνειδητή, δηλαδή, αν αύριο έρθει μια κυβέρνηση και τους δώσει και κάτι παραπάνω, ας πούμε, μήπως πάλι προσαρμοστούν και λίγο βολευτούν, να το πω έτσι λαϊκά. Έχουμε λίγο θέμα, δηλαδή, στην κοινωνία μας, κύριε Ασενίου. Κοιτάξτε, κύριε Σαλονίτη, έχετε δίκαιο. Αλλά οι άνθρωποι θα θέλουν να δουν κάποιο σημείο, κάποια προοπτική. Αυτή πρέπει να εμφανιστεί. Οι άνθρωποι θέλουν πάντοτε να πάνε σε μια λύση η οποία θα τους απαλύνει το άγχος τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και τους οδηγεί εκεί που δεν θα θέλανε να είναι.
Είναι επιτακτική ανάγκη να εμφανιστεί αυτό το πρότυπο, αυτή η λύση, αυτός ο προορισμός, ο ορίζοντας. Mm. Και αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί το να αντιδρούν δεν βοηθάει σε τίποτα, γιατί η πρωτοβουλία ανήκει σε άλλον, σε αυτόν που δρά. Και το οποιοδήποτε καθεστώς, το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι την δράση, τη σχεδιασμένη δράση. Αυτό πρέπει να μάθουμε, ας πούμε, και να κάνουμε αυτό το πράγμα, να γίνει. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα εμφανιστεί, οποιοδήποτε σχηματισμός θα εμφανιστεί, θα πρέπει πραγματικά να δώσει αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Ναι. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν το σώμα, τον οργανισμό ενός ανθρώπου που αποκλειστικά έχει την δικαιοδοσία ο κάθε ένας επάνω στο σώμα του. Δεν θα έπρεπε για οποιαδήποτε θέματα που έχουν αφορούν την υγεία του να γίνονται δημοψηφίσματα για να αποφασίζει ο ίδιος ο πολίτης τι θέλει να κάνει και αν θα περάσει κάτι στο σύστημα υγείας που αφορά την πολιτεία του. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ας απαντήσω ο κ. Αρσενίου λίγο πρώτα που το ξεκίνησε να απαντά και θα αναλύσουμε τα κύριε. Όταν θέλουμε να φωνάξουμε, πρέπει να φωνάξουμε και σε ένα αυτή που να μπορεί να ακούσει, να θέλει να ακούσει. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνούν τον τόπο μας αυτόν, δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν κανένα, να υπακούν σε κανένα δημοψήφισμα. Άλλωστε έχω μια τέτοια εμπειρία και από δημοψηφίσματα τα οποία το ναι έγινε όχι. Ρωτάω αν είναι υποχρεωμένοι, όχι αν είναι διατεθειμένοι. Αν είναι υποχρεωμένοι, αυτό είναι το ερώτημα. Ως εκπρόσωποι όχι. Μόνο ως εκπρόσωποι. Έχουν προβλέψει η Αθανασία αυτό στο Σύνταγμα. Δημοψηφίσματα περνάνε από επιτροπή της Βουλής για το αν θα μπουν στη Βουλή να συζητηθούν και εφόσον έχουν 500.000 ψήφους για ένα θέμα, έτσι, και πάλι θα μπουν υποσυζήτηση σε επιτροπή για το αν θα μπουν να συζητηθούν στη Βουλή και αν περάσει μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά, δημοκρατία μηδέν. Άρα πάμε σε αυτό που λέει και ο κύριος Αρσενίου. Στην αντιπροσώπευση δεν τίθεται θέμα καν δημοψηφίσματος. Απλά να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι βλέπουμε ότι στην πολιτική δεν υπάρχει καμία υγεία αυτή τη στιγμή, μιας και το θέμα μας είναι η υγεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ενεργός πολίτης. Γιατί δεν υπάρχει πολίτης αυτή τη στιγμή. Και πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε, να μπούμε στη διαδικασία να γίνουμε ενεργοί πολίτες για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, να την ελέγξουμε επιτέλους και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για τον άνθρωπο, να είναι το σημείο αναφοράς ο ίδιος ο άνθρωπος. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτό που λέτε. Γιατί βλέπουμε μια τεράστια κακοδιαχείριση, βλέπουμε να προσβάλλεται πραγματικά και ο άνθρωπος και ο πλούτος του και το σύστημα υγείας του. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στην υγεία, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στον άνθρωπο. Κυρία Λαμπροπούλου. Καταρχήν υπάρχει, επιχειρείται τώρα αυτή τη στιγμή μια μεταστροφή της ίδιας της ιατρικής. Ουσιαστικά πρόκειται για κατάργηση. Είναι πολύ βαριά αυτή η λέξη, αλλά πρόκειται για κατάργηση της ιατρικής. Και κατάργηση και τον, όταν αρρωστήσεις δεν θα έχεις πού να πας, ένα σημείο αναφοράς. Καταργούν και τα νοσοκομεία και από η οικονομική άποψη. Αφού τα ιδιωτικοποιούν, δεν θα έχει πρόσβαση ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα. Αλλά και ακόμα και αν παραβρεθεί σε ένα νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι θα γίνει καλά με όλες αυτές τις προτινόμενες θεραπείες και τα συστήματα, τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν πλέον οι γιατροί μέσα από τους πολιτικούς που επενδύουν οι πολιτικοί επάνω στην ιατρική. Και φυσικά οι πολιτικοί έχουν πάρει γραμμή από το παγκόσμιο σύστημα της ΕΛΙΤ, η οποία έχει να κάνει περισσότερο με την οικονομία και με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Και εκεί έχει να κάνει και η ιδιωτικοποίηση, κύριε Σαλονίτη, όπου επιτρέπει στους μεγάλους καθηγητές να συμμετέχουν ακόμα και σε ιδιωτικές, σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, αλλά ακόμα και σε φαρμακευτικές εταιρείες και να πληρώνονται από αυτές. Άρα καταλαβαίνετε όταν γίνεται μία έρευνα και χρηματοδοτείται από την εταιρεία ότι τα πορίσματα και η γραμμή η οποία θα ακολουθήσει ο καθηγητής και θα επιβάλλει βέβαια και στους κατώτερους
εργαζόμενους και στους γιατρούς, είναι η πορεία η οποία δίνει η ιδιωτική εταιρεία. Άρα η ιδιωτική εταιρεία είναι αυτή η οποία θα κάνει κουμάντο πλέον από πάνω μέχρι κάτω σε όλο το σύστημα υγείας, εφόσον υπάρχει η πλήρης ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι μια διάσταση που πρέπει να την προσέξουμε. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σοβαρό. Να πω κάτι χαριτολογώντας, θα το πω όμως, γιατί δεν είναι και τόσο αστείο. Μήπως λέω, τώρα με αυτή τη δυσκολία που θα έχουν οι άνθρωποι σε πρόσβαση, για την πρόσβασή τους σε νοσοκομεία, σε φάρμακα κτλ., μήπως στραφούν σιγά σιγά οι άνθρωποι προς πιο απλές λύσεις, ατροπαράδοτες, εναλλακτικές τις λέμε σήμερα, δεν είναι εναλλακτικές, είναι οι αρχαίες μέθοδοι, ας πούμε. Μήπως στραφεί ο άνθρωπος σε τέτοιες μεθόδους και έχει τελικά καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία του, λέω μήπως, γιατί το έχουμε δει με τους γεωπόνους αυτό. Έχουμε δει δηλαδή ότι όταν ακριβήναν τα λιπάσματα και τα χημικά και δεν παίρνανε οι άνθρωποι, διαπιστώσανε οι γεωργοί ότι πολλά πήγαιναν πολύ καλύτερα η παραγωγή τους. Και το συζητάνε οι άνθρωποι έξω αυτό, έτσι. Λέω μήπως. Ή είναι έτσι φερμένο. Ναι, κύριε Περίγερη, παρακαλώ. Υπάρχει όμως τεράστια διαστρέβλωση και πολλές ψευδές πληροφορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι που κάποιοι ίσως πάνε ακόμα και να χτίσουν μια νέα εταιρεία. Οπότε θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα φέρουμε στο τραπέζι την επόμενη μέρα. Οπότε, όπως και να έχει, είτε για τα συμβατικά φάρμακα είτε για τα φυσικά, θα πρέπει να προνοήσουμε και να διασφαλίσουμε τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, ώστε να αποτρέψουμε οτιδήποτε θα έρθει να προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς την επόμενη μέρα επιδιώκουμε οτιδήποτε φάρμακο κυκλοφορεί εν χώρια να είναι καθαρά από ελληνικά προϊόντα, ελληνικά χέρια, ελληνικές εταιρείες, όπου η ίδια η διοίκηση θα έχει τη διαχείριση. Ποια θα είναι αυτή η εταιρεία που θα βγάλει καλύτερο φάρμακο για τους Έλληνες πολίτες, πέραν από μια εταιρεία η οποία θα είναι κάτω από τη διοίκηση του ίδιου του Δημοσίου της Ελλάδος. Ποιος θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός με τον πλούτο που διαθέτουμε όλοι μαζί εμείς? Καμία εταιρεία. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε εταιρείες που, όπως είπατε και για τα φυτοφάρμακα, το παράδειγμά σας, εγώ να προσθέσω πως τα φυτοφάρμακα μαζί με τα φάρμακα, δηλαδή όλα αυτά τα χημικά, είναι απόρρια από τις ίδιες εταιρείες. Ας πάρουμε παράδειγμα την Μοσάντο, που έγινε Μπάγερ. Έχει και φυτοφάρμακα και φάρμακα για τον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε πως τα ίδια παιδιά είναι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι και αυτοί που τροφοδοτούν, αυτοί που συντηρούν αυτό το σύστημα, σαφώς είναι και συμπολίτες μας. Κάποιοι από αυτούς εν αγνία τους, κάποιοι όμως γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν και τι εκτελούν. Δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να σταματήσει και να γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, αυτοί που εκτελούσαν τόσα χρόνια, είναι καιρός να βγουν και να μιλήσουν και οι ίδιοι, ακόμα και το πόσα πήραν. Θα όμως επιτρέψτε μου να προσθέσω από τα προηγούμενα λεγόμενα των συνομιλητών, άξιοι όλοι, γιατί φέραμε πληροφορίες στο τραπέζι για να γίνει αντιληπτό από τους τηλεθεατές τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έτσι. Ο εκφοβισμός, λοιπόν, που ζήσαμε και βιώσαμε, η πόλωση που αναφέρθηκε μέσω το αν κάποιοι έχουν βάλει εμβόλια ή όχι, ήταν μια τεράστια πόλωση μέσα στην κοινωνία. Ο φόβος λειτουργεί και πριν από την πανδημία, εννοώντας για τα εμβόλια των παιδιών. Διότι αν συζητάμε σήμερα, έχει γίνει ο χαμός για τα εμβόλια, μα τόσα χρόνια βάζουμε εμβόλια και βάζουμε, πριν ήταν τριπλό, τετραπλό, πενταπλό, εξαπλό, εφταπλό, σε έναν οργανισμό νέο. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στα μικρά παιδιά, διότι υπήρχε η ψευδής κοινή γνώμη, θα το πω έτσι, ότι είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια. Όχι. Δεν είναι, κύριοι, τα εμβόλια υποχρεωτικά από καμία κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη της κάθε εταιρείας η οποία σου φέρνει 1.000 εμβόλια για να βάλεις το παιδί σου. Οπότε η κυβέρνηση, αν θα σου το κάνει υποχρεωτικό, θα πάρει και την ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί κάθε Ελληνόπουλο να μην βάλει εμβόλια και να πάει και στον Ήπιο, να πάει και στο Δημοτικό, χωρίς καμία απαγόρευση, που όλα αυτά τα χρόνια προωθούν ακόμα και οι ίδιοι οι δασκάλοι, οι ίδιες οι δασκάλες, κάτι εντελώς εσφαλμένο και ψευδή. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό?
Κύριε Πελεγρή, αυτό όμως πάρα πολλοί γονείς το έχουν αντιμετωπίσει. Πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο, έχουν αντιμετωπίσει ότι δεν δέχονται τα παιδιά τους στο σχολείο αν δεν είναι εμβολιασμένα. Αυτό είναι κάτι όμως που δεν έχει ισχύει. Δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι γονείς. Το αναφέρω με τα λόγου γνώσεως πως ένα παιδί μπορεί να πάει στο δημοτικό, μπορεί να πάει στον ήπιο αρχικά και μετά στο δημοτικό, χωρίς να είναι εμβολιασμένο. Και σας εξήγησα το λόγο που μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει κάποιο έγγραφο, κάτι που να το πιστοποιεί αυτό εδώ. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε, είμαι να το βρούμε και εμείς. Και το λέω σε δημόσια θέα. Ναι, μάλιστα. Να συμπληρώσω κάτι, μπορώ. Ναι, ναι. Σε αυτό που μόνο αστείο δεν είναι, κύριε Σαλονίτη, σαν ερώτηση, σαν τοποθέτηση που κάνατε, αν στραφεί ο άνθρωπος σε αυτά που οι γονείς μας, οι παππούδες μας ούτως ή άλλως με αυτά πορευόντουσαν και ήταν μια χαρά η πορεία τους. Πριν βγουν τα αντιβιωτικά που με την κατάχρηση των αντιβιωτικών βλέπουμε τι γίνεται. Μπαίνεις για αμυγδαλές σε ένα νοσοκομείο και καταλήγεις από ενδονοσοκομιακές νόσους. Έχει γίνει τώρα, υπάρχει τμήμα της ιατρικής για ενδονοσοκομιακές νόσους και μόνο ένας γιατρός σπουδάζει. Λοιπόν, ότι από τη στιγμή που η Monsanto, ειδικά η Monsanto, αλλά και η DuPont και άλλες εταιρείες, αυτές έχουν τη μερίδα του λέοντος, έχουν πατεντάρει και θέλουν μέχρι το 2030 να πατεντάρουν το 97% των φυτών, άρα και των σπόρων, όλου του κόσμου, και μέσω πανεπιστημίων και κυβερνήσεων το έχουν καταφέρει, σημαίνει ότι δεν θα έχεις δικαίωμα ούτε στο γλαστράκι σου να βάλεις μία μαντζουράνα, μία οτιδήποτε, ακόμα και ρίγανη, γιατί υποτίθεται θα προσβάλλει με νόσους τα δικά τους, τους δικούς τους σπόρους που είναι πατενταρισμένοι και υπόκεινται στους νόμους. Και εσείς τις συνέπειες που θα τα χρησιμοποιήσεις. Έχουν απλωθεί τόσο άγρια τα πλοκάμια αυτών των εταιριών που δεν σου επιτρέπουν ούτε στην ζαρτινιέρα σου να βάλεις, ούτε στο γλαστράκι σου. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό που σας λέω. Έχουν ψηφιστεί αυτοί οι νόμοι, κύριοι. Το 2030 είναι μία ανάσα. Ήδη έχει πατεντάρει τους περισσότερους σπόρους σε όλο τον κόσμο. Πατεντάρω σημαίνει ότι αυτό το αγριόχορτο που βγαίνει στην αυλή μου δεν θα είναι δικό μου. Γιατί κάνει καλό στους ρευματισμούς και στους νεφρούς. Το αγριόχορτο, η αγριάδα που λένε. Δεν θα μπορώ εγώ να πάω να την ξεριζώσω, να την βράσω, να την πιω για να είναι καλά η νεφρή μου. Απαγορεύεται. Είναι πατενταρισμένο. Ανήκει στη Monsanto. Και οπότε μόνο χαριτολογώντας και μόνο αστείο δεν είναι αυτό που είπατε. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε και δικαίωμα να στραφούμε. Θα υπάρχουν όπως έχουμε τους δασονόμους. Θα υπάρχουν και με ντρόουν και με άλλους τρόπους παρακολουθήσεις, να μην πας στο γειτονικό βουνό σου να πάρεις ένα βότανο. Καλά, βεβαίως όλο αυτό με την προϋπόθεση, συγγνώμη, με την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι θα είναι αδρανείς και ότι θα είναι υπό καθεστώς ατελείο του φόβου, έτσι, μόνο μέχρι τώρα έτσι. Αυτό έχουμε δει, κύριε Σαλονίκη. Έχουμε δει και πολλή αγνωσία όμως, θα έλεγα, δηλαδή πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει αυτά που λέμε ή ακόμα και αν τα έχει ακούσει λίγο απ' έξω, δεν τα έχει καταλάβει, έτσι είναι, κύριε Σενίου. Και μετά, κυρία Λαυροπούλου. Κάποιος μόνο κάτι που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, όχι αυτά που έχει φύση ουσιαστικά, θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, γιατί οτιδήποτε φύση ίδια φυτρώνει, που μόνο του δεν μπορεί να το απαντάρει κανένας. Μόνο τις δικές τους δημιουργίες, τα δικά τους υβρίδια μπορούν να κάνουν, τις δικές τους μεταλλαγμένες, γενετικά τροποποιημένες φυτικές ζωές. Και όλα αυτά τα υβρίδια, όλα αυτά τα μεταλλαγμένα, ουσιαστικά δηλητηριάζουν όλα τα φυσικά φυτά τα οποία υπάρχουν από τη δημιουργία, έτσι δεν είναι? Οπότε ενώνονται τελικά και δηλητηριάζουν όλο το περιβάλλον. Άρα πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα για ποιον οργανισμό υγείας μιλάμε. Σαφώς. Λοιπόν, θεωρώ πως καλύψαμε και λίγο νωρίτερα το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Βλέπουμε ανθρώπους πλέον να διαμαρτύρονται για την ιδιωτικοποίηση. Ήθελα λίγο να περάσουμε στη τελευταία φάση της εκπομπής που ήδη έχει περάσει και ο χρόνος μας και να δούμε λίγο μια ελληνική κυβέρνηση αύριο με όλους αυτούς τους
ήδη υπάρχουν σε συνθήκες που έχουν υπογραφτεί αυτή η χώρα πλέον, αυτές οι κυβερνήσεις ειδικοί, οι ελληνικές εντός εισαγωγικών, έχουν υπογράψει τα πάντα. Αύριο με πολύ ελεύθερη βούληση και με πλούτο, όπως έτσι θα είναι τα πράγματα, πόσο εύκολο θα είναι νομικά, τυπικά, θεσμικά να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να διακηρύξουμε μια κατάσταση ελληνική στον πλανήτη. Ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Πελεγρής, ίσως. Να πω εγώ και να μην μιλήσω άλλο. Είναι η αυριανή μέρα, κύριε Σαλονίτη, στον τομέα της υγείας και σε όλους τους τομείς. Ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης και ο πρόεδρος, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις, που είναι πραγματικά ένα διαμάντι, αν διαβαστούν, αν μελετηθούν προσεκτικά, δείχνουν ότι πρώτον θα διορθωθεί το περιβάλλον όλο και εργασιακά και ως περιβάλλον, ως ατμόσφαιρα, ως νερό, ως τροφή, ως έδαφος, υπέδαφος, βιομηχανίες κτλ. Και ως ασφαλής εργασία, άρα βγαίνουν έξω οι ψυχικές νόσοι, η ανασφάλεια και όλα αυτά. Οπότε έχουμε και την υγεία που θα μας θωρακίσει, γιατί όλο το σύστημα της υγείας θα φτιαχτεί από την αρχή με πρότυπο των προγόνων μας, όπως τα ασκληπιεία δηλαδή, με πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις που θα σέβονται τον άνθρωπο, με δωρεάν υγεία των πάντων, όλων των πολιτών που ζουν εδώ, με φάρμακα πεντακάθαρα, με όσο γίνεται λιγότερες έως μηδενικές παρενέργειες, με τροφή και νερό πεντακάθαρα μέσα στα ασκληπιεία αυτά. Οπότε αυτή είναι η αυριανή μέρα και δεν είναι μία ουτοπία, είναι υπογεγραμμένα όλα αυτά και θα γίνουν εν καιρό, αλλά σε πολύ σύντομο χρόνο, από τη στιγμή που και χρήματα υπάρχουν και θέληση υπάρχει και μεράκι υπάρχει, και μόνον έτσι θα έχουμε την υγεία μας, κύριε Σαλονίτη. Υπάρχει περίπτωση να μας δέσουν οι παγκόσμιοι θέσεις με κάποιο τρόπο, ας πούμε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, να μας απομονώσουν με κάποιο τρόπο ενδεχομένως? Δηλαδή, φτάνουμε σε μια μέρα πλέον που είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά η μέρα που οι άνθρωποι θα επιλέξουν την ελευθερία τους, και εκεί ακριβώς είναι που θα υπάρξει και μεγάλη σύγκρουση, θεωρώ. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, θα μπορέσουμε να βγούμε από την άλλη πλευρά? Αυτό, η πολιτική πώληση υπάρχει. Που είναι και το βασικότερο. Η πολιτική, ναι, η πολιτική βούληση υπάρχει. Από εκεί και έπειτα, το αν θα αντιπαλευτούμε άλλα κράτη ή αν θα αντιπαλευτούμε κάποιες εταιρείες. Κάποιες εταιρείες θα βρεθούμε να αντιπαλευτούμε και είμαστε διατεθειμένοι με μεράκι, άφθονο μεράκι, ναι, να έρθουμε σε ρήξη, να βγάλουμε τα χαρτιά μας πραγματικά, να γυρίσουμε πίσω κάθε επιστήμονα Έλληνα που λείπει από τη χώρα μας μόνο και μόνο για τα οικονομικά ωφέλη που του δίνει μια ξένη εταιρεία, ψάχνοντας να εντρυφήσει όλη του τη ζωή σε ένα σκεύασμα το οποίο που εν τέλει να μην οδηγεί και πουθενά η έρευνα που εκτελεί. Όχι, θα γυρίσουν πίσω τα αδέρφια μας, οι Έλληνες πολίτες, την επόμενη μέρα, να εντρυφήσουν πραγματικά σε αυτό το λειτουργήμα της ιατρικής. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια τοποθέτηση για τα λεγόμενα της κυρίας Μενίδη, αφού αναφέρθηκε στο νοσοκομιακό μικρόβιο, και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, κύριε Πελεγρή. Λόγω του ότι και εγώ εργάστηκα σε νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου συγκεκριμένα, πριν 14 χρόνια ως συντηρητής, όχι ως υγειονομικός, θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει ένας ολόκληρος όροφος που είναι μόνο φίλτρα, μηχανόροφος. Μόνο φίλτρα. Αυτά έπρεπε να τα καθαρίσουμε κάθε 20 μέρες εξονυχιστικά με ειδική στολή, ώστε. Με ειδική στολή, διότι από εκεί μέσα φαντάζεστε όλα τα μικρόβια ήταν συσσωρευμένα εκεί. Σας πληροφορώ πως αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που εκτελούσαν αυτή την εργασία δεν είναι εκεί. Άρα, πώς να μην έχουμε εδώ νοσοκομιακά μικρόβια, όταν ο αέρας που ανακυκλώνεται για να ξαναμπεί μέσα στο νοσοκομείο περνάει από φίλτρα ακάθαρτα, τα οποία έχουν καθιζήσεις από μικρόβια. Ορίστε ένα δείγμα για τα ενδονοσοκομιακά μικρόβια. Η επόμενη μέρα σαφώς δεν θα μπορέσει να αφήσει αστελέχωτα σε κανένα κλάδο ένα νοσοκομείο το οποίο υπάρχει για να διασφαλίσει την υγεία των ανθρώπων. Σίγουρα. Ούτε να έχουμε αυτό το χαμό που γίνεται με τους ιατρούς να έχουν άμεση εμπλοκή με τους ανθρώπους οι οποίοι προωθούν φάρμακα από διάφορες εταιρείες.
ούτε αυτό θα συμβαίνει. Θα είναι απαγορευτικό να συμβαίνει ένας γιατρός να έχει την όποια επαφή με κάποιον που προωθεί φάρμακα, έτσι. Ειδικά στελέχη θα είναι για να εκτελούν αυτή την εργασία και σε καμία περίπτωση οι ίδιοι γιατροί. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι που θεωρεί απαραίτητο να ακουστεί που δεν ακούστηκε ακόμα. Αν θέλετε να προσθέσω λίγο εγώ, ότι η Ελλήνων Συνέλευσης, ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να διασφαλίσει τον άνθρωπο έτσι ώστε να είναι στο ανώτατο επίπεδο της ανθρωπιάς του. Το ανώτατο επίπεδο ανέλυξης σε όλους τους τομείς, και στην υγεία και στην νόηση και στα πάντα, ώστε να έχει πλήρη ευδαιμονία. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο μέλημα της Ελλήνων Συνέλευσης στην Ελλήνων Πολιτεία. Οπότε θα υπάρχει βέβαια και ο τεράστιος πλούτος που είναι αποδεδειγμένος, αλλά και η πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Άρα θα είναι ανθρωποκεντρική η δράση και ό,τι ακριβώς θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης στην επόμενη μέρα. Και φυσικά θα καταργηθούν άμεσα όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι προστατεύουν την υβριδιοποίηση ολόκληρου του περιβάλλοντος, ακόμα και του ανθρώπινου γονιδιώματος. Κύριε Σαλονίτη, εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν συνηγορήσει μέχρι τώρα για τα αποτελέσματα που βιώνουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αν ήταν να αλλάξει κάτι, θα το είχαμε δει. Είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να δείξουν τι μπορεί να κάνουν, τι μπορεί να γίνει. Βλέπουμε όμως το αποτέλεσμα ότι ο άνθρωπος είναι σε μία πλήρη εξαθλίωση και όσο πάει πέφτει και χαμηλότερο το επίπεδο. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα και η ανάγκη του ίδιου του ανθρώπου να αντιληφθεί ότι πρέπει ο ίδιος να κάνει κάτι. Πρέπει να αναλάβει ο ίδιος. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σαφές. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ελέγξουμε, κύριε Σαλονίτη. Σαφές. Και πρέπει να επαναφέρουμε όλες εκείνες τις αξίες, όλες εκείνες τις αρχές που ήδη έχουμε μέσα μας, να τις επαναφέρουμε για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει στην πραγματική φυσιολογία του. Με γνώση πώς πρέπει να είναι η φυσιολογία του ανθρώπου. Γιατί όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Πρέπει να τα θυμηθούμε και πρέπει να λειτουργήσουμε ως άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Σενίου. Κύριε Σαλονίτη, στο ερώτημά σας, αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε και αν θα υπάρξει αντίδραση και πώς θα την ξεπεράσουμε, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η άρνηση της θέσης δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη θέση όταν αυτή ορθώσει το ανάστημά της. Επομένως, όπως και το σκοτάδι φεύγει όταν εμφανιστεί το φως, έτσι είναι, όταν εμφανιστεί η αλήθεια, αυτό που υπάρχει, το πραγματικό, όλο το ψέμα ξεθοριάζει, δεν μπορεί να αντέξει μπροστά του. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί αυτό πουθενά και είναι η ώρα να εμφανιστεί, να κάνει εμφάνισή του. Αυτό και μόνο αρκεί. Τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει μια ιδέα η οποία έχει γεννηθεί και ήρθε η ώρα της να εκδηλωθεί. Και αυτή είναι η ώρα του ανθρώπου πραγματικά, του ανθρώπου όπως του αξίζει να βιώνει για να μπορέσει να έχει νόημα η ζωή του. Εγώ θα επιβεβαιώσω ότι πραγματικά προτάσεις και λύσεις τέτοιες δεν προτείνονται από κανέναν άλλον φορέα ή κόμμα σε αυτή τη χώρα. Ίσα-ίσα υπάρχει μια σιωπηρή αποδοχή και μια συνέχεια τελικά όλες αυτές τις κατάστασεις από κόμμα σε κόμμα, ακόμα και από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή προτείνονται για κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο πλην του φορέα τον οποίο εκπροσωπείτε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους υποψήφιους που ήταν μαζί μας σήμερα, η κυρία Καραμάνου, ο κύριος Μπελεγρής, η κυρία Λαμπροπούλου, πολύ, ο κύριος Ασενίου και η κυρία Εμενίδου. Να είστε καλά και στο Επανειδήν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.